Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσία σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής δραμής έχουμε τον εκδότη της εφημερίδας Ελεύθερη Άποψη της ΣΑΠΕΣ και εκλεκτό δημοσιογράφο, τον Τίνο Χαριτόπουλο. Κύριε Χαριτόπουλο, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Τοντοκότση, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε ένα άρθρο που αναφέρει στη σημαντική ευκαιρία για αναβάθμιση λιμανιών Μαρουνίας και Ημέρου. Τι εννοείται ακριβώς? Κοιτάξτε, προσφάτως από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2, με ένα σημαντικό προϋπολογισμό και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλιακής και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Εσωτερικών, έδωσε δίνει τη δυνατότητα σε δήμους να αξιοποιήσουν αυτά τα ποσά για να κάνουν κάποια έργα ή κάποιες μελέτες για τα λιμάνια που βρίσκονται εκτός των ορίων τους. Συγκεκριμένα, εκτός από λιμάνια μείζωνος σημασίας, αναφέρεται και σε λιμάνια το πρόγραμμα αυτό τοπικής σημασίας. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία, τη στιγμή που ξέρουμε ότι το λιμάνι του Ημέρου και το λιμάνι της Μαρόνιας δεν βρίσκονται σε καθόλου καλή κατάσταση, ξέρουμε ότι παραπέμπουν. Ξέρουμε ότι έχουν λήψει σε προμές σε λειτουργικότητα αλλά και σε δυνατότητες να προσφέρουν στους επαγγελματίες αλλά και στον τουρισμό της περιοχής. Είναι πάρα πολύ καλή η ευκαιρία αυτή και η δυνατότητα να αξιοποιηθεί, να γίνουν οι ανάλογες μελέτες ή αν υπάρχουν μελέτες να ζητηθούν χρηματοδοτήσεις και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτά τα έργα αναγκαία για την περιοχή μας. Μάλιστα. Κύριε Χαριτόπουλο, σε ένα άλλο άρθρο αναφέρεστε στην πιθανότητα ότι η αδιαφορία και η ολιγορία να αποβούν μοιραία για το αγροτικό κτηνιατρίο Σαπών. Κοιτάξτε, το δοκότηση είναι ένα παλιό θέμα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κοντεύει ένας χρόνος περίπου το αγροτικό κτηνιατρίο Σαπών είναι χωρίς μόνιμο κτηνίατρο. Τα δημοτικά σφαγεία δεν λειτουργήσαν για πολλούς μήνες μέσα αυτή τη χρονιά. Περίπου δύο περιόδους από τρεις, ένας και κάτι, για το μισό χρόνο περίπου δεν έχουν λειτουργήσει. Γενικώς η κτηνοτροφία στην περιοχή μας υποβαθμίζεται. Αυτά εδώ είναι τρία πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία που όσο δεν υπάρχει αναβάθμιση αυτού του θεσμού του αγροτικού κτηνιατρίου στις Σάπες, δεν πλαισιωθεί και δεν στηριχθεί με μόνιμους κτηνιάτρους και με περαιτέρω προσωπικό, υπάρχει ένας κίνδυνος. Φυσικά και με δεδομένο ότι συμβαίνει και με τις άλλες υπηρεσίες των Σαπών, υπάρχει ένας κίνδυνος και αυτή η υπηρεσία στον τόπο μας να όχι μόνο να υποβαθμιστεί περισσότερο, αλλά μήπως και κλείσει εντελώς και μια ολόκληρη επαρχία που εκτείνεται από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και τα σύνορα με τον Εύρο μέχρι και τη θάλασσα του Θρακικού Πελάγους, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον κτηνοτροφικό κόσμο και γενικότερα την κτηνοτροφία της περιοχής μας. Μάλιστα, σε ένα άλλο άρθρο καυτηριάζεται για τις προετοιμασίες που πρέπει να γίνουν στις παραλίες του Δήμου Μαρονιάς Σαπών και πρέπει να γίνουν δηλαδή εγκαίρως. Κοιτάξτε, παρακολουθούμε και αυτό το άρθρο, βγαίνει με αφορμή του ότι παρακολουθούμε και από άλλους γειτονικούς δήμους και γειτονικές περιοχές. Βλέπουμε ότι και στο Δήμο Κομωτινής και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης έχουν ξεκινήσει και έργα, αλλά πολύ περισσότερο κάποιες παρεμβάσεις στην παραλία, στις παραλίες από αυτήν την περίοδο. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι και κατασκευές, είναι και προσβασιμότητα για τα αμαία, είναι και διευκολύνσεις στους δρόμους με τα πάρκα, είναι και καθαριότητα, είναι και οι προετοιμασίες για τους ναυαγοσώστες, για χώρους υγιεινής. Γενικώς είναι οι προετοιμασίες για τις παραλίες που θα φέρουν τον τουρισμό και θα δώσουν μια κίνηση στην περιοχή μας. Εμείς, επειδή εδώ στο Δήμο Μαρονιάς Σαπών είμαστε ο μόνος Δήμος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δεν έχουμε ούτε μια γαλάζια σημαία και ίσως είμαστε από τις μοναδικές παραλίες που δεν έχουν απαγωσώστη σε ολόκληρη την περιφέρειά μας και δεν είναι ούτε μια παραλία χαρακτηρισμένη ως πολυσύχναστη, αναφερόμαστε σε αυτό το άρθρο σχόλιο μας και ζητούμε από τη Δημοτική Αρχή και από όλους τους υπεύθυνους να προβούν από τώρα, μπαίνουμε στο Μάρτι, τις επόμενες μέρες, κατά συνέπεια άνοιξη, να προβούν σε όλες τις εργασίες και τις ενέργειες εκείνες που είναι αναγκαίες για να αναβαθμιστούν οι παραλίες. Δεν είναι νωρίς, ο καιρός πλησιάζει και θα είναι κρίμα να πάει μια χρονιά ακόμη χαμένη για τον τουρισμό και για τους παραθεριστές της περιοχής μας και η φετινή χρονιά. Μάλιστα, κύριε Χαριτόπουλο, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
Όχι, αυτά εδώ είμαστε στη διάθεσή σας, όταν προκύψουν και άλλα θέματα να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές σας με βάση και την αρθρογραφία της εφημερίδας μας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Και εγώ καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ.